Ήταν υπογράψει σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου και ανανάπη το πράσινο φως για δίμευση περιουσίας του. Για το δίστομο. Ναι, για το δίστομο. Είπε υποπροϋποθέσεις. Να μας τα πει ο ίδιος. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα σας. Για εξηγήστε μας έτσι ακριβώς πώς έχει η υπόθεση. Τι θα κάνετε, το σκέφτεστε. Ναι, ευχαρίστω. Ναι. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι για να εκτελεστεί μια απόφαση κατά αλλοδαπού δημοσίου ναι. θα πρέπει να δώσει την άδεια και ο Υπουργός. Αυτό οφείλεται στο ότι ο νομοθέτης θέλει, επειδή η εκτέλεση αυτή μπορεί να διαταράξει τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας. Βέβαια, θέλει και την κυβερνητική ευθύνη. Ναι, υπάρχει και μια κυβερνητική, μια πολιτική βούληση. Ναι. Μέχρι σήμερα αυτή η άδεια δεν είχε δοθεί. Με κάποιο σκεπτικό. Άλλοτε με ένα λακωνικό σκεπτικό και άλλοτε είχε απορριφθεί η αίτηση να δοθεί η άδεια αυτή σιωπηρά. Από πότε είναι, Υπουργέ, από πότε είναι? Η απόφαση είναι από του Αρείου Πάγου, είναι από το έτος 2000. Έγινε τελεσίδικη, αμετάκλητη το... Αμετάκλητη, η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι αμετάκλητη και είναι αμετάκλητη από το έτος 2000. Ναι, δεν ξέρω αν είναι ακριβές αυτό, Υπουργέ, αν το θυμάμαι καλά. Είχε δοθεί για λίγες μέρες η άδεια και είχε πάει ένας δικαστικός κτήρας στο Ινστιτούτο Γκέτε, αλλά μετά την πήρανε πίσω. Κοιτάξτε, αυτή την λεπτομέρεια δεν την ξέρω. Έχω υπόψη μου ότι δεν έχει προχωρήσει εκτέλεση στον ελληνικό χώρο. Ναι. Άρα, και δεν, πού πάμε διότι το. Η άδεια δεν δόθηκε ποτέ και έτσι μου φαίνεται δύσκολο να έχει προχωρήσει χωρίς την μήπως άδεια. Στην αρχή, μήπως στην αρχή και εγώ κάτι θυμάμαι. Μήπως στην αρχή κάτι έγινε και το κόψε, το σταματήσαμε. Στο πρώτο θέμα, χθες υπήρχε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης το 2000 είχε υπογράψει τη σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου με αποτέλεσμα δικαστική κλητήρας να εμφανιστεί στο γερμανικό στούτο τον Γκέτε. Αλλά μετά, λίγες μέρες μετά, και μετά την απόφαση της Γερμανίας να εγκρίνει την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, με κάποιο τρόπο αυτό πάγωσε και μπλόκαρε. Δεν ξέρω τώρα αν ακριβώς σας λέω το δημοσίευμα. Τι θα κάνετε τώρα? Κάνετε τώρα εσείς? Λοιπόν, εγώ έχω μελετήσει την υπόθεση και προτίθεμαι να δώσω από τη δική μου πλευρά την άδεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτομάτως θα προχωρήσουμε σε εκτέλεση, διότι το γερμανικό κράτος μπορεί να προσβάλλει την εκτέλεση. Έχει με το μέρος του την νομολογία, μια απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης, η οποία εκδόθηκε με αφορμή την προσπάθεια του ελληνικού κράτους να εκτελέσει την ίδια απόφαση στην Ιταλία. Ναι. Βεβαίως και η απόφαση της Χάγης δεν είναι απλή, ούτε είναι και ομόφωνη. Καταλήγει κατά πλειοψηφία, κατά μεγάλη πλειοψηφία, στο ότι το γερμανικό κράτος έχει ετεροδικία, έχει ένα είδος ασυλίας για τα εγκλήματα τα οποία έγιναν εν καιρό πολέμου σε θέματα επανορθώσεων. Ναι. Ωστόσο, στο σκεπτικό της αναφέρει ότι αυτό σημαίνει πως μπορεί να υπάρχει μια πολιτική διαπραγμάτευση για το θέμα των Εντάξει. επανορθώσεων μεταξύ των χωρών οι οποίες εμπλέκονται. Σε κάθε περίπτωση όμως το να υπογράψετε εσείς την άδεια, την απόφαση και να αφήσετε να προχωρήσει η διαδικασία, έστω και αν την εμποδίσει εν συνεχεία η απόφαση της Χάγης, δημιουργεί πολιτικά θέματα, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε. Δηλαδή το θέμα έχει. Δηλαδή και... το ότι υπογράφει ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι να γίνει αυτό, να προχωρήσουμε, είναι ένα ζήτημα. Ναι, εγώ εκθέτω την άποψή μου. Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου αυτή τη στιγμή είναι εκτελεστή. Έχουν μεσολαβήσει πολλά. Έχει μεσολαβήσει και μια αντίθετη απόφαση του Ελληνικού Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, η οποία όμως εκδόθηκε με αφορμή άλλη υπόθεση, του Λιδωρικίου, και όχι την υπόθεση του Διστόμου. Άρα εσείς πιστεύετε ότι είναι εκτελεστή και θα υπογράψετε? Πιστεύω ότι είναι εκτελεστή. Βεβαίως υπάρχουν εθνικά θέματα, βεβαίως υπάρχει και η πολυπλοκότητα του διεθνούς δικαίου, η οποία νομίζω ότι θα ξεκαθαριστεί και από τις συζητήσεις της Υπουργέ. Πείτε μου κάτι. Ορίστε. Είναι προφανές ότι όλο αυτό θα μπει σε κάποιο είδους πολιτική διαπραγμάτευση. Δεν μπορεί αλλιώς. Δηλαδή δεν είναι ένα καθαρά νομικό θέμα. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Λοιπόν, θα μπει διαπραγμάτευση, πολιτική διαπραγμάτευση επί του θέματος ή το θέμα των αποζημιώσεων θα μπει ως πολιτική διαπραγμάτευση επί του συνόλου των θεμάτων που Κοιτάξτε, έχουμε με τους Γερμανούς? Η υπόδειξη που έχει κάνει πάντως το δικαστήριο της Χάγης είναι για διαπραγμάτευση επί του θέματος των επανορθώσεων. Επί του θέματος. Μάλιστα. Έχετε μιλήσει με τον Πρωθυπουργό, σας έχει δώσει την άδεια να δώσετε την άδεια να προχωρήσει αυτή η υπόθεση? Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός έχει ενημερωθεί για την άποψη την οποία έχω για το θέμα. Την άποψη την οποία
εξέθεσα χθες στη Βουλή, οπωσδήποτε την έχω εκθέσει στον Πρωθυπουργό. Θέλω να πω, συμφωνεί η κυβέρνηση. Βεβαίως περιμένω την τελική λύση της κυβέρνησης και της Βουλής. Εσείς από ό,τι καταλάβατε, ο κύριος Πρωθυπουργός είναι θετικός σε αυτό το θέμα, στο να βάλετε εσείς μια υπογραφή με ό,τι αυτό σημαίνει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ρωτήσετε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Επειδή δυσκολευόμαστε να το λίγο δύσκολο αυτό, γι' αυτό ρωτάμε εσάς. Μπας και καταλάβατε. Αυτοτελεί στο νομικό το θέμα και σας λέω ευχαρίστω. Τώρα από εδώ και πέρα, οπωσδήποτε και τα εθνικά θέματα που θα θυμιστούν και τα νομικά, το θέμα του διεθνούς δικαίου, να ξεκαθαρίσουν από τη διαδικασία. Κύριε Παρασκευόπουλε, για να καταλάβουμε, εσείς μας λέτε ότι είσαστε έτοιμος να υπογράψετε αυτή την απόφαση ή ότι... Να δώσω την άδεια να εκτελεστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου. Είστε έτοιμος να τη δώσετε την άδεια, αλλά δεν το κάνετε ακόμα, γιατί, υπάρχουν προϋποθέσεις. Περιμένω το χρόνο. Το χρόνο ο οποίος θα προσδιοριστεί και εν ώψη των εθνικών θεμάτων και εν ώψη μιας διαπραγμάτευσης για το συγκεκριμένο θέμα, η οποία μπορεί να προχωρήσει με πολιτικά κριτήρια. Όχι, δύο λεπτά, Υπουργέ, γιατί μπερδεύτηκα τώρα εγώ. Το χρόνο που θα επιλέξετε, περιμένετε εσείς να κρίνετε εσείς ή περιμένετε το OK από τον Πρωθυπουργό? Κοιτάξτε, σας είπα και πάλι, υπάρχουν και εθνικά θέματα και νομικά ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά είναι και πολιτικά, είναι και ζητήματα νομικά. Ναι. Επομένως, περιμένω και τη διακομματική επιτροπή της Βουλής, αλλά και την κυβερνητική απόφαση. Δεν μπορεί να κάνετε κάτι από μόνο σας, αυτό λέτε. Είμαι έτοιμος όμως από νομική άποψη, έχω τη γνώμη ότι δεν υπάρχει κανένα κόλλημα για την δική μου άδεια. Όπως ναι, αλλά ταυτόχρονα μας λέτε όμως. Περιμένω τη στάθμιση των πολιτικών ζητημάτων. Ταυτόχρονα μας λέτε όμως ότι κάτι παρόμοιο που πήγε να γίνει στην Ιταλία μπλόκαρε από την απόφαση της Ιταλίας. Ναι, από ό,τι αντιλαμβάνω, υπάρχει πρόθεση. Βεβαίως υπάρχει μια σύγκριση με τον Πρωθυπουργό. Έτσι όπως το λέει, υπάρχει μια θετική πρόταση και από τον Πρωθυπουργό. Η Ιταλία επιμένει ότι υπάρχουν συνταγματικά επιχειρήματα υπέρ τη πρόοδου τη υποθέσεω. Επομένως το θέμα έχει και μια ρευστότητα. Άλλωστε, ξέρετε και η απόφαση του Δικαστηρίου τη Χάγη. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι υπάρχει ετεροδικία όπως φαίνεται από την εξέλιξη της πρακτικής στο διεθνές δίκαιο. Δηλαδή είναι μια θέση, η θέση της πλειοψηφίας του Δικαστηρίου της Χάγης που έχει μια ρευστότητα. Μπορεί να επηρεάσει την κρίση στο μέλλον. Έχετε βγει και έχετε δεσμευτεί. Και ο Καραγκούνης, ναι. Είμαι εγώ ο Καραγκούνης. Έχετε βγει και έχετε δεσμευτεί ότι θα υπογράψετε, θα δώσετε την άδεια. Μάλιστα. Πότε θα δώσετε την άδεια? Δηλαδή, θα τη δώσετε την άδεια ή όλα μπαίνουν υπό αίρεση? Γιατί όταν βγαίνετε δημόσια και λέτε θα δώσετε μια άδεια, πρέπει να δώσετε την άδεια. Εκτελεστεί από αυτό το αεροπάγο και είμαι έτοιμος να δώσω την άδεια. Πότε θα τη δώσετε? Θα τη δώσω την άδεια, όπως σας εξήγησα, όταν θα οριμάσει ο πολιτικός χρόνος. Ο Υπουργός δίνει την άδεια με βάση το άρθρο 923. Ξέρω πότε δίνει την άδεια, κύριε Παρασκευόπουλε. Για την εκτέλεση, σταθμίζοντας τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας όπως τις προσδιορίζει. Δηλαδή, μου λέτε ότι αυτό που βγήκατε και είπατε σήμερα, πιθανότατα, ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον το κάνετε. Αυτό μου λέτε. Γιατί όταν βγαίνετε και δεσμεύεστε για κάτι, πρέπει να το κάνετε σήμερα. Δεν είναι υπουργός κυβέρνησης. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει διάφορα πράγματα. Ρε παιδί μου, είπε ο άνθρωπος. Ή έχω την πρόθεση. Έχω την πρόθεση. Νομικά δεν υπάρχει θέμα, αλλά περιμένω τη διακομματική της Βουλής. Που σημαίνει όμως ότι αυτό θα αργήσει. Η διακομματική ξεκινάει, αλλά μέχρι να πάρει απόφαση δεν είναι δουλειά. Και την γενική πολιτική όταν κυβερνητική. Όταν γίνει ο υπουργός της δικαιοσύνης. Κύριε Καραγκούνη, είναι σαφές ότι δεν μπορεί να πάρει μόνος του την απόφαση. Ναι, τότε δεν πρέπει να το λέει όμως αυτό. Μα γιατί να μην το λέει, μα πρέπει να, από τη στιγμή που το είπε, δεσμεύεται ο υπουργός της δικαιοσύνης, πρέπει να το κάνει. Κύριε Καραγκούνη, γιατί να μην το λέει. Έχει την πολιτική του σημασία που το λέει. Μα σαφέστατα. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Πολλά έχουν τη σημασία, κύριε Καραγκούνη. Πολλά έχουν τη σημασία. Το πώς όμως προχωρά σε μια κίνηση, αυτό πρέπει να γίνεται από κάποια προσοχή. Άλλο λέω. Βγαίνει ο υπουργός δικαιοσύνης. Συμφωνείτε, Υπουργέ μου, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Παρασκευόπουλε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.